Η μεγάλη πολυεθνική διακλαδική άσκηση είναι ήχος. Για περισσότερες από 10 ημέρες, η αφρόκρεμα των πιλότων από 6 χώρες πραγματοποίησε πολεμικά σενάρια εναέριας μάχης και εικονικών βομβαρδισμών πάνω από το ελληνικό έδαφος αλλά και τη θάλασσα, έχοντας ορμητήριο την αεροπορική βάση στην Αδραβίδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, αλλά και των πρεσβευτών της Γαλλίας και της Αμερικής, τα υπερσύγχρονα μαχητικά απογειώνονταν κατά κύματα για επιχειρήσεις προσβολής στόχων από τους Top Gun που συμμετέχουν στην άσκηση Ηνίωχος. Να σταθούμε εντάξει σε όλες τις περιστάσεις απέναντι σε όλους τους συμμάχους μας. Συμμετείχαν πολλές συμμαχικές χώρες που συνεργάστηκαν σε όλη την έκταση του ελληνικού FIR. Κάτι που δηλώνει ότι η πατρίδα μας μπορεί σήμερα τα πάντα μόνη, αλλά ποτέ δεν είναι μόνη. Τα βλέμματα των περισσότερων κέντρισαν τα γαλλικά Ραφάλ, καθώς από το ερχόμενο καλοκαίρι θα αποτελούν τα νέα οπλικά συστήματα της πολεμικής μας αεροπορίας. Αναμένω, κύριε Αρχηγή, στον ενίοχο της επόμενης χρονιάς, του 2022, να καμαρώσουμε τους πιλότους μας και στα νέα Ραφάλ, έχοντας δίπλα τους την άσκηση ακόμα περισσότερους φίλους από φίλες χώρες. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε σε όλους τους τύπους αεροσκαφών που έχουν μετασταθμεύσει στην 117 πτέρυγα μάχης και βράβευσε τους χειριστές που διακρίθηκαν στα σχολεία πολέμου. We expect to be able to increase our cooperation. And regarding Ηνίωχος exercise for us, it's a very amazing opportunity to fly against high-level air forces and to increase the tactical level of our crews. Στην ημέρα των διακεκριμένων επισκεπτών, το παρόν έδωσαν οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών και Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάγιατ, απογειώθηκε νωρίς το πρωί από την αεροπορική βάση της Ανδραβίδας με ένα αμερικανικό F-16 και πέταξε πάνω από την Πελοπόννησο. Μάλιστα, τις εντυπώσεις του από την πτήση αυτή τις μετέφερε στην στρατιωτική ηγεσία της χώρας μας. It felt like 3 meters. It was probably 10. But I could, it's like you could reach out and touch the other aircraft. So I was really impressed. Ο Ηνίωχος ολοκληρώνεται μεθαύριο Πέμπτη με διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από την Ακρόπολη. Και αυτή η άσκηση, αυτές οι εικόνες.